Χαμόγελα στον αγροτικό κόσμο στη Μεσαρά, καθώς η στάθμη του νερού στο φράγμα Φανερωμένης ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ απομένουν άλλα 4 περίπου εκατομμύρια κυβικά για την υπερχείληση. Το φράγμα πάει πολύ καλά φέτο. Ήδη με 3-4 εκατομμύρια θα έχει γεμίσει. Τόσα χρόνια είναι το φράγμα και το παρακολουθούμε. Είναι η πρώτη φορά που φέρνει τόσα πολλά νερά σε μία σεζόν. Το φράγμα Φανερωμένης βρίσκεται σήμερα στα 14,5 εκατομμύρια κυβικά. Αποσκοπούμε να πιάσει τα 16. Αν έχουμε ακόμα λίγες περισσότερες βροχοπτώσεις, θα υπερσυγείς. Χαμόγελα υπάρχουν. Νερό άφθονο έχουμε φέτος, αλλά οι αγορές δεν πάνε καλά. Οι εικόνες από ντρόουν είναι εντυπωσιακές. Οι ευεργετικές βροχές στη Μεσαρά γεμίζουν το φράγμα και σε τίποτα δεν θυμίζουν τις εικόνες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2016, οπότε οι ποσότητες δεν ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε ένα φράγμα συνολικής χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών, με τους αγρότες τότε να αναφέρονται στον εφιάλτη της λειψετρίας. Το φράγμα έχει, η στάθμη του φράγματος Φανερωμένης έχει κατεβεί στα κατώτατα επιτρεπτά όρια. Φέτος το φράγμα γέμισε με 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τις έντονες βροχοπτώσεις, ποσότητα αρκετά μεγάλη σε μία σεζόν. Αλλά το φράγμα του αποσελέμ που ολοκληρώθηκε το έργο, γιατί αυτό θέλω να το τονίσω και να το βάλτε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της εκτροπής από το οροπέδιο. Γι' αυτό εξεχείλησε και έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Το φράγμα της Πανευρωμένης εξαιτίας πολλές βροχοπτώσεις έχει φτάσει εδώ. Αν δεν έρθει ο πλατής, αυτή την ευτυχία δεν θα την ξαναδούμε. Μετά από 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω δηλαδή και αρχές συνθήκες πώς θα πάνε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φράγμα Φανερωμένης είχε υπερχειλήσει τον Φεβρουάριο του 2015. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλες βροχοπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, τότε οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι το φράγμα θα ανοίξει και πάλι για να διαθέσει μικρές ποσότητες νερού και τις ανάγκες των ελαιόδεντρων σε ξηρικούς ραδασμούς. Εάν δεν προκύψουν βροχοπτώσεις μέσα στο Μάρτιο, οπωσδήποτε θα χρειαστεί να διαθέσουμε νερό. Μικρές ποσότητες τώρα, γιατί οι αρδεύσεις θα είναι μικρές, αλλά στο επίπεδο των ξηρικών, γύρω στα 400.000 κυβικά με 500.000 κυβικά, αν αρδεύσουν όλοι. Αν κάνετε τη διαχείριση που κάνανε και πέρσι, θα έχουμε πρόβλημα. Αν όμως το διαχειριστούν σωστά και επικρατήσουν οι δεσμεύσεις που έχουν βάσει τον τέτοιο, ναι, δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση του νερού, δηλώνουν αγρότες, οι οποίοι παράλληλα τονίζουν την ανάγκη να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της εκτροπής του πλατή ποταμού, ο οποίος κατεβάζει ετησίως περίπου 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.